à Paris. Η Emily Rhodes έμεινε να κοιτάζει το ειδωλό της στον καθρέφτη. Το να πάρει το αρωματικό της μπάνιο ήταν ακριβώς ό,τι χρειαζόταν. Η προηγούμενη νύχτα θα έμενε χαραγμένη στη μνήμη της. Μοναχική, σκοτεινή, δύσκολη. «Είδωλο είσαι, κορίτσι μου! Φτούσου! Ακόμη και οι μαύροι κύκλοι στα μάτια σου πάνε!» μονολόγησε μπροστά στον καθρέφτη της. Φόρεσε τις λευκές της κάλτσες, έδεσε απαλά τις καλτσοδέτες της, έδεσε ασφυκτικά τον κορσέ της και ετοιμάστηκε να φορέσει το κρινολίνο της, όμως ο ήχος του ρόπτρου την ξάφνιασε. Φόρεσε βιαστικά τη ρόμπα της, κλώτσισε την καρέκλα που βρισκόταν δίπλα της, πεσκέση του λεγάμενου του Τζον του Λάγκ, άρτη αφιχθής από τα Συνδίας, και άνοιξε την πόρτα με δυσαρέσκεια. Μπροστά της έστεκε κάθιδρος ο πλαδαρός υπηρέτης του Τζον του Λάγκ, με ένα μεγάλο ξύλινο κουτί αφημένο στα πόδια του, σύριζα με τις μύτες των παπουτσιών του. «Ποιος άνεμος αντάρτης σε φέρνει εδώ πάλι?» ρώτησε η Έμιλι. «Μις Ρόντς». «Γουτ, Έμιλι Γουτ, s'il vous plaît. Πόσες φορές πρέπει να το πω?» Η Έμιλι αντιπαθούσε αφόρητα κάθε τι βρετανικό. Δεν αποδέχτηκε ποτέ την καταγωγή της. Ένιωθε κάπως σαν κοάλα που το πήγαν στη Γρυλανδία, σαν πατάτα του Περού φυτεμένη στη Σαχάρα. Έτσι ένιωθε. Ανένταχτη, φυλακισμένη κάτω από τον βαρύ λονδρέζικο ουρανό. «Τι είναι αυτό?» «Είναι... το στέλνει... Ωχ!» Φυσούσε και ξεφυσούσε ο δύσμυρος. «Δώρο από τον κύριο Λάγκ μετά από απέτησή του το φέρνω εδώ και σας μεταβιβάζω τους θερμούς χαιρετισμούς και το μήνυμα ότι θα περάσει να σας πάρει το μεσημέρι», είπε απνευστή και σκούπισε το καταϊδρωμένο του μέτωπο. «Très bien! Φέρε το μέσα και άδειασέ μου τις γωνίες γιατί είσαι και πολύ σε όγκο». Η ευγένεια της θύμιζε την καταγωγή της και η Έμιλι φρόντιζε πάντα τους λεπτούς της τρόπους. Ο Τζόρτς μάζεψε όση δύναμη του είχε απομείνει και έσυρε το κουτί μέσα στο σπίτι. «Αλέ, αλέ, μεσχε Ζόρτς, να πάρω πρώτα μια ανάσα γιατί πολύ με κούρασες και θα ανοίξω το κουτί σε λίγο να δω τι μου στέλνει ο Μονσερί», είπε η Εμιλία και φυσικά δεν συνόδεψε τον άμυρο Τζόρτζο στην πόρτα. Πέταξε τη ρόμπα της στην ειδική καρέκλα, αφορμή έψαχνε για να μην τη βλέπει. Στάθηκε μπροστά στο κουτί και έβαλε τα χέρια της στη μέση της, σε στάση αναμονής, λες και περίμενε να ανοίξει από μόνο του. «Βρε, μήπως να ξεκινήσω σιγά σιγά να ετοιμάζομαι και μετά να το ανοίξω?» αναρωτήθηκε. Φόρεσε το κρινολίνο της, έδεσε σφιχτά το τουρνούρι στη μέση της, μα δεν άντεξε. Η περιέργεια ήταν μεγαλύτερη από τη φιλαρέσκειά της. Έκατσε στο πάτωμα και άνοιξε το κουτί. «Ω, mon Dieu, τι είναι όλα αυτά? Υφάσματα βελούδινα? Ε, είναι ανίδεος ο Τζον. Ποιος του είπε ότι θέλω υφάσματα βελούδινα?» Άρχισε να τα βγάζει από το κουτί και να τα πετάει αριστερά και δεξιά φωνάζοντας. «Τι να τα κάνω όλα αυτά τα μπαλαγιούρ? Μαύρο, μπλε, μοβ, καφέ, μοβ. Τώρα θα του δείξω εγώ». Και αναψοκοκκινισμένη, πετάχτηκε από το πάτωμα, έφτιαξε βιαστικά το κρινολίνο της, φόρεσε το μεσοφόρι της και μουρμούρισε ως σαν αφιονισμένη. «Πρέπει να ντυθώ γρήγορα και να πάω να του ψάλω κανένα πολιτικ». Μόλις όμως αντίκρισε τον εαυτό της στον καθρέφτη, έστω και αν φορούσε μόνο το μεσοφόρι της, αμέσως μαλάκωσε. «Βρε, τι κουκλάκι ζωγραφιστό είμαι εγώ?» είπε σαν να περίμενε την απάντηση του καθρέφτη. «Καθρέφτη, καθρεφτάκι, στον τοίχο πάνω τώρα, ποια είναι η πιο όμορφη σε ολόκληρη τη χώρα?» είπε πάλι δυνατόφωνα, αλλά τι περίεργο, δεν απάντησε κανείς. Πήρε στα χέρια της τη φούστα που συνήθιζε να φορά στις απογευματινές της βόλτες. Ήταν η μόνη βελούδινη που ανεχόταν. Έβρισκε πως τα ίχνη ανοιχτών χρωμάτων που είχε έκρυβαν μια νότα αισιοδοξίας και μια στάλα Παρισιού. Τη φόρεσε.
Φόρεσε το πουκάμισο και ξανακοίταξε στον καθρέφτη. «Αυτό μάλιστα! Υπέροχο, λεπτό και φίνο πουκάμισο με γαλάζια σιφόν λουλούδια. Γαλάζιο! Αχ, όπως το χρώμα του παριζιάνικου ουρανού την άνοιξη. Όχι γκρι μολυβή με πινελιές λευκής ομίχλης. Τραζίκ!» Φόρεσε το πλαστρόν και κούμποσε την καρφίτσα. Σειρά είχε το καφέ τζάκετ. Αν και αυτό ήταν επίσης από βελούδο, η λεπτή λευκή ρίγα στην ύφανσή του του έδινε ένα βαντάζ. Τρέσικ. Τελευταίο ένδυμα, η γούνινη μπορντό ετόλ. Με περισσή ευλάβεια πήρε το καπέλο της και το φόρεσε. Στάθηκε μπροστά στον καθρέφτη σαν υπνοτισμένη. Έμεινε να θαυμάζει την αφεντιά της. Της χαμογέλασε αυτάρεσκα και άρχισε να φέρνει σβούρες και να γελά δυνατά. Μα στο νου της ήρθε σαν σφήνα ο λόγος για τον οποίο ετοιμάστηκε και η διάθεσή της άλλαξε άρδιν. Πήρε το τσαντάκι της, το παρασόλι, φόρεσε τα παπούτσια της και έξω από την πόρτα. Φουριόζα περπατούσε στη Maiden Lane. Ανάμεσα σε άμαξες, κυρίους καλοντημένους που όλο και κάποια καλλιτεχνική ή ερωτική δουλειά σκάρωναν και σε παραδουλεύτρες που έκαναν τις τελευταίες αγορές. Η λάσπη έκανε υπέροχη συντροφιά στα παπούτσια της και καθόλου δεν την ένοιαζε. Άλλωστε πριν από λίγο η εικόνα της από τον καθρέφτη είχε ξεθοριάσει από το μυαλό της και το μόνο που λογιζόταν ήταν να φτάσει γρήγορα στο σπίτι του Τζον. Η ώρα πέρασε γρήγορα. Εξάλλου η απόσταση δεν ήταν μεγάλη. Η Hart Street ήταν σχετικά κοντά. Στεκόταν τώρα μπροστά στην πόρτα του. Με την αριστερή παλάμη της τη χτύπησε νευρικά. Της άνοιξε ο Τζόρτζ και η Εμιλία, χωρίς καν να τον κοιτάξει, τον παραμέρισε με το δεξί της χέρι και το μικρό δαχτυλάκι της αυθάδικα ανασηκωμένο. Πέρασε στο σαλόνι όπου βρήκε τον Τζον με τη μεταξένια μπλε σκούρη Ρομ ντε Σάμπρ του να την κοιτάξει αφνιασμένος. «Γιατί τόσο βιαστική, my dear? Δεν σου μείνεις πως θα περάσω το μεσημέρι να σε πάρω?» «Σε φινή, Τζον, ως εδώ και μη χειρότερα! Τι είναι όλα αυτά τα τσίτια που μου στείλες, ε? Τι να τα κάνω εγώ τα βελούδα, τι? Μαύρα, μοβ, μπλε, μαρέν, μοβ. Από τότε που ανακαλύφθηκε η μοβέινη μαύρη στη ψυχή μου. Φτάνει πια. Εγώ θέλω σατέν, τελεία και παύλα. Σατέν και δαντέλα σαντιγί, από τα Γαλλίας και μόνο. Και χρωματιστά τα θέλω, με λαμβάνεις? Λοιπόν, ή ξεκινάμε να με πας στο Παρίσι ή δεν θα σου ξαναμιλήσω ποτέ. Θα με πας να βρω την Pelagie de Paris, να πάω να ραφτώ στην καλύτερη. Το πίπουλο στο καπέλο μου το βλέπεις? Τι χρώμα είπαμε ότι είναι? Κίτρινο. Κίτρινο. Τέτοιο φόρεμα θέλω. Και γαλάζιο. Σαν τα λουλούδια που έχει το πουκάμισό μου. Και ροζ και βεραμάν. Τέτοια χρώματα θέλω για μένα. Να ανοίξει η ψυχή μου, βρε αδερφέ. Λοιπόν, διάλεξε. Ή εμένα στο Παρίσι ή δεν σου ξαναμιλώ ποτέ. Και για του λόγου το αληθές, δες. Και με μια αστραπιαία κίνηση βγάζει από το τσαντάκι της το από οργάντζα και εντυμένο μαντίλι της, λύνει μια κορδέλα από τα μαλλιά της και το δένει πίσω από το κεφάλι της. Σιωπηλή διαμαρτυρία, Τζον. Ο Τζον ξέσπασε. Σε γέλια. Oh dear, my dear Emily. Μιας και ήρθαν έτσι τα πράγματα, κάτσε να σου εξηγήσω. Ο λόγος που θα ερχόμουν το μεσημέρι να σε πάρω ήταν γιατί ήθελα να σου πω για το ταξίδι μας στο Παρίσι. Και όχι μόνο θα πάμε, αλλά θα μείνουμε κιόλας. Μετά το χθεσινό διαπληκτισμό και το ενδεχόμενο σενάριο χωρισμού, έκατσα και σκέφτηκα. Και μιας και εδώ και καιρό μου ζητήθηκε να προχωρήσω σε συμφωνία με εργοστάσιο παραγωγής Μοβέινη στο Παρίσι, αποφάσισα να πάμε μαζί. Να ζήσουμε στο ωραιότερο μέρος της γης, κατά τη γνώμη σου πάντα.
Όσο για τα τσίτια που ανέφερες, ένα απλό δώρο συμφιλίωσης είναι για να ντύσεις το σπίτι και όχι το θεσπέσιο κορμί σου, dear. Μόνο για ένα δευτερόλεπτο προσπάθησε να αναλύσει τις πολλές πληροφορίες που της μετέδωσε ο αγαπημένος της. Δώρο συμφιλίωσης, για να ντύσω το σπίτι, στο Παρίσι, και αμέσως φώναξε πετώντας το μαντίλι ψηλά. «Να πάμε, Μονσέρι, να πάμε, να πάμε, να πάμε! Και στη Μονμάρτη να με πας! Έμαθα για μια καλλιτέχνηδα που κάνει υπέροχα σκίτσα, Κοτσονάκ τη λένε, να πάμε να σου κάνει το πορτρέτο σου! Α, και στο κέντρο του Παρισιού να με πας! Στο πατισερί της Ασισόφ! Φτιάχνει, λένε, τα καλύτερα γλυκά! Α, και στο εστιατόριο της Μέρι Μάρτ! Εκεί θέλω να με πηγαίνεις για φαγητό, μ' ακούς!» Σταματημό δεν είχε η Εμιλία, η Εμιλή. Ο Τζον είχε ήδη ντυθεί και την είχε οδηγήσει έξω από το σπίτι, ενώ εκείνη συνέχιζε να δίνει προσταγές για τα μέρη που ήθελε να επισκεφθεί. Δεν κατάλαβε καν πως είχαν φτάσει κιόλας στο Covent Garden. Εκεί, όπου ο σπάνιος ήλιος του Λονδρέζικου Οκτώβρη είχε κάνει την εμφάνισή του πάνω ακριβώς από το ελαφρόμυαλο κεφάλι της.